Καλό απόγευμα, φίλοι τηλεθέατες. Σήμερα θα μιλήσουμε για ψυχοθεραπεία. Θα βαδίσουμε στους δρόμους της ψυχοθεραπείας, θα δούμε πώς γίνεται, ποιες είναι οι τεχνικές που μπορούν να ακολουθηθούν, πώς ανοίγεται ο άνθρωπος, πώς λειτουργεί ο θεραπευτής και ο θεραπευόμενος και γενικά πώς αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Μέσα στην διαδικασία της ψυχοθεραπείας, σε αυτό μας το δρόμο έχουμε οδηγό τον ψυχολόγο Νικήτα Καφιό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πρότεινε αυτό το θέμα, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, για να απομυθοποιήσουμε λιγάκι τα πράγματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι με ενοχή αντιμετωπίζουν και δισταγμό τον ψυχίατρο, ψυχολόγο, τον θεραπευτή τέλος πάντων, και δύσκολα χτυπάνε την πόρτα του. Ναι, βέβαια, και δύσκολα το χτυπάνε, αλλά και δεν ξέρουν και τι να ζητήσουν, ούτε ξέρουν τι περίπου θα συμβεί. Και είναι φυσικό αυτό να μην το γνωρίζει ο καθένας. Δηλαδή, εάν πάω στον ψυχολόγο, τι θα γίνει, πώς θα με αντιμετωπίσει και με ποιο τρόπο μπορεί να με βοηθήσει. Και μήπως θεωρήσει αυτός που με βλέπει και περνώ αυτή την πόρτα ότι είμαι τρελός. Αυτή η ρετσινιά, αυτή η ενοχή, αυτό το ότι κάτι δεν πάει καλά, νομίζετε ότι ισχύει με την έννοια ότι το σκέφτονται κάποιοι, διστάζουν? Το σκέφτονται. Μάλιστα στο γραφείο μου έχω μια πολύ μικρή ταμπελίτσα που δεν φαίνεται σχεδόν καθόλου. Είναι και καλυμμένη με λουλούδια. Και ένας από τους λόγους είναι για να μειώσω λίγο την αμηχανία κάποιων επισκεπτών, οι οποίοι ντρέπονται που θα φαίνεται ότι πηγαίνουν στον ψυχολόγο. Όχι όλοι όμως. Υπάρχουν άνθρωποι που το θεωρούν καθαρό δικαίωμά τους και καμαρώνουν μάλιστα για αυτή την επιλογή. Άλλοι νιώθουν ανασφάλεια και ντροπή. Νομίζω όμως ότι αν ένας άνθρωπος είναι ανασφαλής, είναι φυσικό να νιώθει μια ενοχή και ένα φόβο περνώντας το κατώφλι του ψυχολόγου. Δηλαδή είναι η ίδια η προσωπικότητα που τον συμβάλλει στο να νιώθει την ανασφάλεια αυτή. Ένας που έχει αυτοπεποίθηση και νιώθει δυνατός και υγιής, πάει με πολύ μεγαλύτερη άνεση. Έτσι και αλλιώς όμως, για να φτάσει κάποιος στο γραφείο του ειδικού, σημαίνει ότι θέλει μία λύση, θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα κάτω από μία άλλη λογική. Και ενδεχομένως αυτή τη λύση δεν την έχει βρει σε συζήτηση με φίλους, σε συζήτηση με συγγενείς, σε σχέση με τον εαυτό του. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάντα το αίτημα, το λεγόμενο, κάτι ζητάει να αντιμετωπίσει και να λύσει. Βέβαια, το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να ξέρει εκ των προτέρων αν μπορεί να βοηθηθεί και πώς. Να, ας πούμε, προχτές με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος και λέει, ας πούμε, ότι η μητέρα του, μάλιστα είναι από την Εύβοια, επειδή πηγαίνουν και στην Αθήνα καμιά φορά, και μου λέει, είναι η γιαγιά, ας πούμε, 70 χρονών και όλο τσαχώνεται με τον πατέρα μου. Τόσο ήταν το παιδί. Και άκουγα εγώ τις φωνές. Σπάγανε, ουρλιάζανε, μου λέει, και τώρα γίνεται ένας χαμός. Να αρχίσεις να βοηθήσεις τη μητέρα μου. Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ μεγάλη γιαγιά, είναι δύσκολο, ας πούμε. 70 χρόνια τώρα άνθρωπος, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Και αυτό είναι ένα αίτημα του γιου. Σου λέει ο γιος, εφόσον η μαμά έχει ένα πρόβλημα συμπεριφοράς και βιωματικό, δηλαδή νιώθει άσχημα και εκφράζεται επιθετικά, ποιος θα τον αλάβει? Ο ψυχολόγος. Θα φωνάξω έναν ειδικό, δηλαδή, να μου το λύσει. Αλλά δεν είναι έτσι. Και οι γονείς με τον ίδιο τρόπο πολλές φορές απευθύνονται στον ειδικό. Λένε, δηλαδή, το παιδί μου έχει αυτή την συμπεριφορά η οποία δεν είναι επιθυμητή σε μένα. Βοήθησέ με. Βοήθησέ με να το αλλάξουμε. Και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Έχουν κάποια... Αλλά δεν μπορεί να καταλάβει, για να φανταστεί, με ποιο τρόπο λειτουργεί ένας ψυχολόγος, πώς παρεμβαίνει. Για παράδειγμα, αν ο γονιός θέλει να πιέσει το παιδί του να διαβάσει περισσότερο για να αποδώσει τις εξετάσεις, ο ψυχολόγος μπορεί να δεν έχει την ίδια ιδεολογία, την ίδια νοοτροπία, ούτε έχει τους ίδιους στόχους. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σπρώξω και να πιέσω το παιδί όπως θα ήθελε ή να το ρυθμίσω με κάποιον τρόπο ώστε να αποδίδει περισσότερο. Εγώ πρέπει να δω τις ανάγκες, τα αισθήματά του, το πώς νιώθει. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την άρνηση, γιατί, ενδεχομένως. Ή τι θέλει πραγματικά. Δηλαδή, αν το παιδί δεν θέλει να διαβάζει, δηλαδή δεν του προκύπτει αυτή η δυνατότητα της μελέτης. Με λίγα λόγια, δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, δεν υπάρχουν κουμπάκια όπου τα πατάς και όλα λύνονται αυτόματα. Θέλει δουλειά η θεραπεία. Θέλει δουλειά, αλλά και οι στόχοι στους οποίους αναφερόμαστε τώρα δεν είναι πάντα εφικτοί και δεν μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τον ψυχολόγο για να πετύχουμε το στόχο μας. Ειδικά αν ο στόχος αφορά ένα άλλο πρόσωπο. Μιλάμε για ψυχολόγους. Βοήθησε την γυναίκα μου, τον άντρα μου, το παιδί μου, έτσι δεν είναι τόσο. Μιλάμε για ψυχολόγους και θα ήθελα καταρχήν έτσι να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από το ποιος κάνει ψυχοθεραπεία. Ποιος είναι αυτός, δηλαδή με ποια κριτήρια θεραπευόμενος, να το πούμε έτσι, αναζητά τον θεραπευτή του. Πώς θα επιλέξει? Υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολλές αγγελίες στην εφημερίδα. Υπάρχουν τέτοιου τύπου εκπομπές. Συνήθως ο θεραπευτής μπορεί να έχει κάνει βασικές σπουδές στην ψυχολογία ή στην ψυχιατρική. Καμιά φορά μπορεί να είναι και κοινωνικός λειτουργός. Άρα ψυχολόγος, ψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός ίσως. Ο οποίος ειδικεύεται μετά το πτυχίο σε μια θεραπευτική σχολή. Υπάρχουν κάποιες θεραπευτικές σχολές, κάποιες προσεγγίσεις δηλαδή, ναι, θεραπευτικές των ανθρωπίνων προβλημάτων, και εκπαιδεύεται 3, 4, 5 χρόνια, καμιά φορά